Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση και για το κομμάτι του τουρισμού. Σα έλεγα και κάποια πράγματα νωρίτερα στην αρχή τη εκπομπή για το πλαίσιο στο οποίο θα βάλουμε σήμερα τη συζήτηση. Κοντά μα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μενέλο Μποκέα. Είναι σύμβουλο διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο τουριστικό κομμάτι. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Μποκέα. Εγώ, γιατί εγώ. Η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα το οποίο όλοι έχουμε, πέρα από το κομμάτι φυσικά των υποδομών, είναι πόσο καταρτισμένα στελέχη έχουμε και στον α, τουρισμό. Κάτι το οποίο φυσικά δείχνει ότι βλέπουμε και τον τουρισμό υπεύθυνα. Ε, σίγουρα, ο τουρισμό έτσι κι αλλιώ αποτελεί τη βαριά βιομηχανία όπω ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια mm. και στηρίζει όλα, ό, και το νησί αλλά και τη χώρα και τα δύσκολα χρόνια τη κρίση. Ε, νομίζω ότι βασικό πυλώνα όμω αυτή τη βιομηχανία, αυτού του τομέα τη οικονομία τη χώρα είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο απασχολείται σε αυτέ τι μονάδε. Mm. Σίγουρα λοιπόν, όταν μιλάμε για παλιού εργαζόμενου οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα χρόνια δώσει τα διαπιστευτήριά του, γιατί ο τουρισμό έχει πάει mm. ειδικά τα τελευταία χρόνια πολύ ψηλά, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι κατριτισμένοι ή εκπαιδευμένοι σωστά. Mm -hmm. Υπάρχει όμω και μία ανάγκη για όλο και μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού τα τελευταία χρόνια, λόγω τη αύξηση των, των, τουριστικών κλινών που έχουν δημιουργηθεί στο νησί. Mm. Αυτό δημιουργεί ανάγκε για επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό στι μονάδε. Και σίγουρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει προσοχή όσον αφορά και την κατάρτισή του και πριν ενταχθούν στι ξενοδοχικέ μονάδε, αλλά και κυρίω μετά, όταν πλέον εντάσσονται και ενσωματώνονται στη λειτουργία μια ξενοδοχειακή μονάδα. Mm -hmm. ε, τι είναι εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το, το προσωπικό που ασχολείται με τον τουρισμό, η, η εμπειρία ή η κατάρτιση. Και, και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχουν τα στελέχη εκείνα τα οποία, όπω λέτε κι εσεί, για χρόνια α, έχουν πάρει την εμπειρία που πρέπει μέσα από το κομμάτι του τουρισμού, χωρί να έχουν κάποιε σπουδέ πίσω του. Ε, Όμω υπάρχουν και τα στελέχη τα οποία έχουν το κομμάτι το, τη κατάρτιση, αλλά δεν έχουν την εμπειρία. Σωστά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε για ένα συνδυασμό. Νομίζω mm. και η εμπειρία είναι απαραίτητη, και η κατάρτιση, αλλά και οι συμπεριφορές που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι κάτι διάρκεια τη επαγγελματική απασχόλησης. απασχόληση. Εκεί βέβαια ευθύνη έχει η επιχείρηση, έχει αν θέλετε η ομάδα η η προϊστάμενη και το ανθρώπινο δυναμικό, mm -hmm. η διεύθυνση ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει, έτσι ώστε να αναπτύξει αυτέ τι δεξιότητε και αυτέ τι συμπεριφορέ για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω την υπηρεσία που προσφέρουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι, δηλαδή το να αναβαθμίσουμε τι υπηρεσίε μα μέσα από συμπεριφορέ και δεξιότητε mm -hmm. των ανθρώπων που έρχονται κυρίω σε επαφή με τον πελάτη και όχι μόνο βέβαια γιατί Υπάρχει η ομάδα των ανθρώπων που προφανώ είναι σε επαφή άμεση με τον πελάτη καθημερινά. Υπάρχει όμω και άλλη μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων που δουλεύει πίσω, πίσω. πίσω από τι κάμερε ναι. για να μπορέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν μπροστά να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, εδώ νομίζω ότι είναι βασική προπόθεση η κατάρτιση των ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ πλέον έρχεται και η νέα τεχνολογία, η οποία mm -hmm. συνεχώ εξελίσσεται και μπαίνει στην καθημερινότητά μα, στη λειτουργία μα και όσον αφορά την λειτουργία συνολικά των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα, αλλά και όσον αφορά την, την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών σε επίπεδο των back office, των γραφείων που είναι πίσω από όλο αυτό που βλέπει ο πελάτη, mm -hmm. που ε, αν θέλετε είναι και η, η βιτρίνα μια τουριστική επιχείρηση. Ναι, βέβαια. Ε, εκείνο το οποίο κάνουν οι επιχειρήσει στην Κρήτη αυτή την περίοδο, τι είναι και τι θέλω να πω με την ερώτηση αυτή, προτιμούν τα καταρτισμένα στελέχη τα οποία ενδεχομένω να του κοστίζουν ακριβότερα, ή υπάρχουν και επιχειρήσει οι οποίε λίγο θυσιάζουν το κομμάτι τη κατάρτιση επιλέγοντα πιο φθηνά εργατικά χέρια. Θα σα πω καταρχήν τώρα, όσον αφορά το, το εργατικό κόστο, mm. ε, νομίζω ότι με τι τελευταίε εξελίξει τα πράγματα λίγο ομαλοποιούνται όσον αφορά την, τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Διότι πριν κηρυχθεί η γενικώ υποχρεωτική, επεκτα, πριν επεκταθεί η πανελλήνια ε, σύμβαση των ξενοδοχείων, υπήρχαν ανισο, ανισομέρειε και προφανώ και ο Αντυχίες. κάθε επιχειρηματία ήταν πλέον δική του επιλογή το πώ θα επιλέξει να mm -hmm. ε, αμύψει του εργαζόμενου του. Από εκεί πέρα όμω νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία, ειδικά το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι θα το καταγράψετε και από συνομιλώντα και με άλλου ανθρώπου που ασχολούνται τον τουρισμό, είναι να εντοπίσουν και να προσλάβουν ανθρώπους που έχουν δυνατότητες πραγματικά να προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Και νομίζω σε αυτή την περίπτωση το κόστος μπαίνει στη δεύτερη μοίρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρεθούν οι άνθρωποι, διότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ε. Οι τουριστικές σχολές είναι ελάχιστε. Οι ιδιωτικέ σχολές καταρτίζουν το προσωπικό, αλλά δεν υπάρχει μια συντονισμένη δράση. Εκπαιδευτική, σε επίπεδο πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση, για να δημιουργήσει αν θέλετε μια εκπαιδευτική φιλοσοφία πάνω στον τουρισμό που είναι και <σχελόν> η ατμομηχανή τη περιοχή όσον αφορά τα, τις επιχειρήσεις. Επομένως, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς και από τις επιχειρηματίες και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους ε, 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 κοινωνικούς εταίρους, είτε το ΣΕΤΕ, είτε το Σύλλογο Ξενοδόχων είτε το Σωματείο των Εργαζομένων έτσι ώστε να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι που θα και θα ενημερώσουν τι νέε γενιέ εργαζομένων για το τι μπορεί να προσφέρει ο τουρισμό επαγγελματικά. Mm -hmm, διότι mm -hmm. και εδώ υπάρχει μία ε, ασάφεια. Υπάρχει μία τάση του κόσμου να επιλέγει τον τουρισμό ω ανάγκη και όχι ω επιλογή καριέρα. Άρα, πριν. εδώ είναι ευθύνη όλων μα και αυτών mm -hmm. που απασχολούνται σε επιχειρήσει, σε θέσει ευθύνη, τουριστικέ εννοώ, και όσων ηγούνται σε επίπεδο, όπω είπα πριν, κοινωνικών εταίρων και τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτεία συνολικά, να διαμορφώσουν μια κουλτούρα τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το προϊόν. Mm -hmm. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο, μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, ζουν άμεσα και έμεσα πάρα πολλέ οικογένειε από αυτό το προϊόν. Mm -hmm. ε, είναι το μέλλον του τόπου, αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη περιοχή μα. Και εδώ πέρα λοιπόν, αν δεν στηρίξουμε την εκπαιδευτική μα διαδικασία, αν δεν προσανατολίσουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, mm -hmm. νομίζω ότι είναι όχι τόσο ελπιδοφόρο, το μέλλον, καθώς οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε παρακάτω το τουριστικό yeah. τομέα. Γιατί καλό είναι ο ήλιο, καλά είναι τα τοπία. Yeah, αλλά προφάνω. το θέμα είναι να έχουμε και του ανθρώπου, του καταρτισμένου ανθρώπου. Και αναφέρατε δύο παραμέτρου, από τη μία το κεντρικό κράτο και από το άλλο το κομμάτι τη αυτοδιοίκηση, που κατανοούμε όλοι ότι παίζουν και ήδη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εθνικό σχέδιο λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Ένα συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο που θα λέει ότι έχουμε εθνικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τοπικά, σαν τοπικέ κοινωνίε. Ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινάει από την αυτοδιοίκηση. Έχουμε, κύριε Μποκιά. Να, εγώ, θα, εγώ καταρχήν νομίζω ότι έχουν γίνει κατά καιρού προσπάθειε mm -hmm. σημαντικέ για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντο που λέγεται και του brand name που λέγεται Κρήτη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από την περιφέρεια. Νομίζω στην περιφέρεια, σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη, έχουν γίνει πραγματικά πολύ σημαντικέ mm -hmm. προσπάθειε, κυρίω όσον αφορά την προβολή του νησιού ω ένα ενιαίο προϊόν mm -hmm. ε, και με τουριστικέ καμπάνιες πετυχημένε αλλά και με κάποιες δράσεις που συνδέονται με το πώς οι επιμέρους περιοχές του νησιού θα προβληθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά mm. στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι και σε επίπεδο πρωτοβάθμιου πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο Δήμων, θα πρέπει να υπάρξει και εκεί ένα συλλογικό ένας, ένας σχεδιασμό στρατηγικό που θα στοχεύει στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιοχή, θα προβάλλει τον τόπο, θα συνθέτει τι δυνάμει τη περιοχή mm -hmm. που Δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, θα, 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 θα δημιουργεί τι προποθέσει για να μπορέσουν οι επιχειρηματίε, οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά τη περιοχή και οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Γιατί αυτό που νομίζω ότι εδώ έχει ε, μεγάλο πεδίο δράση η τοπική αυτοδιοίκηση είναι να συνθέσει. Τι τουριστικέ επιχειρήσει με τι τοπικέ κοινωνίε, τον πολιτισμό τη εκάστοτε της περιοχή, yeah. το, το ανθρώπινο δυναμικό τη εκάστοτε περιοχή και ταυτόχρονα με τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται, με τι τοπικέ οικονομίε δηλαδή, yeah. έτσι ώστε να υπάρξει και ένα παραγόμενο αποτέλεσμα που θα ωφελεί τι τοπικέ κοινωνίε. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το, το τελικό, ο τελικό στόχο που πρέπει να έχει κάθε ε, αρχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι αυτό τοπικά μπορεί να λειτουργήσει προ ένα σωστό αναπτυξιακό δρόμο. Γιατί ξέρετε, και σχολιάζω πάνω σε αυτό που λέτε, μα δίνεται η αίσθηση πολλέ φορέ και στην Κρήτη και σε τουριστικού Δήμου, αν θέλετε, κάποιε φορέ, ότι δεν δημιουργούνται οι προποθέσει για να αναπτυχθεί ο τουρισμό, αλλά λειτουργεί η αυτοδιοίκηση ω ένα φορέ που έρχεται να καλύψει κενά, να φτιάξω ένα δρόμο από εδώ, να φτιάξω ένα δρόμο από εκεί, να φτιάξω το φωτισμό και λίγο να σου λουπώσω την εικόνα. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν σε ένα σχεδιασμό, σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Εγώ πάντα σε αυτόν τον σχεδιασμό βάζω πρώτα του ανθρώπου. Νομίζω ότι ε, κάθε, κάθε δημοτική αρχή, κάθε mm. αρχή γενικότερα τη πολιτεία, του κράτου, τη περιφέρεια, θα πρέπει να έχει πρώτο, στον πρώτο βαθμό τον άνθρωπο, την αξιοποίηση των κατάλληλων ανθρώπων σε κατάλληλε θέσει, ώστε να μπορούσαν να αναπτύξουν το προϊόν. Και μιλάω για οργανισμού προβολή, μιλάω για ανθρώπου που θα τρέξουν τα θέματα mm. καθημερινότητα του τουρισμού και προφανώ το κομμάτι των υποδομών. Και το προφανώ το κομμάτι του σχεδιασμού, του αναπτυσιακού σε σχέση με τον τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm -hmm. ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη ε, αν δεν έχουμε τι κατάλληλε υποδομέ, αν δεν υπάρχει ε, καθαρέ παραλίε και καθαρή ε, δρόμοι ε, και βιολογικοί καθαρισμοί, ε, άξονε διασύνδεση mm -hmm. με, 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 με τι κεντρικέ αρτηρίε των, των εκάστοτε περιοχών και ταυτόχρονα και ένα σχεδιασμό για το ποιο είναι αυτό το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, ποιο είναι το προϊόν, για παράδειγμα, που στηρίζει η Κρήτη. Mm -hmm. Και πού βασίζεται, σε ποιου πυλώνε. Mm -hmm. ε, αυτά είναι ερωτήματα που έχουν απαντηθεί κατά καιρού, αλλά νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να εξειδικευτούν και σε επίπεδο ε, Δήμων. Σε όλη την Κρήτη. Ναι, είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμα, δεν το έχουμε κερδίσει. Τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Να δούμε τον τουρισμό έτσι λίγο πιο υπεύθυνα, αν θέλετε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη, τη σωστή λέξη. Πιο στρατηγικά, από όλες τις πιο, πιο στρατηγικά. Πιο στρατηγικά. Πιο συλλογικά και συνθέτοντα τι δημιουργικέ δυνάμει, τι παραγωγικέ δυνάμει των, των περιοχών που ζουν από αυτό το κομμάτι, mm -hmm, mm -hmm. έτσι ώστε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Κύριε Μποκιέ, σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.